Αποτελέσματα φέρνουν, όπως επίσης και αλλαγές σε συνήθειες, σε τρόπο σκέψης και ζωής, πολλές εκθέσεις. Μια τέτοια έκθεση φωτογραφίας με έναν ιδιαίτερα σημαντικό και περιβαλλοντικό χαρακτήρα θα έχουμε την δυνατότητα αμέσως με την απευθεία σύνδεση στο Ρέθυμνο με την Μαριάννα Καλαϊτζηδάκη, την υπεύθυνη της έκθεσης, αλλά και ένα πρόσωπο το οποίο πολύ καιρό πριν θέλαμε και προγραμματίζαμε πριν τον κορονοϊό να συνομιλήσουμε. Είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια βιολογίας και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Της λέω λοιπόν την πιο ζεστή μου ευχή για καλό μεσημέρι και την ευχαριστώ πολύ. Μαριάννα μου. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Ιωάννα. Από το ηλιόλουστο Ρεθυμνάκι όμως, σε ποιο σημείο βρίσκεστε, Μαριάννα? Βρισκόμαστε στην παραλία του Ρεθύμνου, ακριβώς μπροστά στο κτίριο του πρώην ξενοδοχείου Ξενία, που τώρα χρησιμοποιείται από το Πανεπιστήμιό μας ως φοιτητική εστία. Αυτό το χώρο διάλεξα για να αναρτήσω αυτές τις φωτογραφίες που τράβηξα στη διάρκεια της καραντίνας. Καθώς έβγαινα και εγώ έξω για σωματική άσκηση, παρατήρησα ότι οι συμπολίτες μας άφηναν τα αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν όπου μπορούσαν, από εδώ και από εκεί και στα πιο απίθανα σημεία. Όχι ακριβώς όπου μπορούσαν. Άρχισα να βγάζω λοιπόν φωτογραφίες και... Όπου τους περνούσε από το μυαλό. Όπου βόλευε και στα πιο απίθανα σημεία, οποιαδήποτε επιφάνεια, επίπεδη, όπως παγκάκια, τυχεία, κύλι, όπως ζαρντινιέρες, κοιλότητες τείχους, οποιαδήποτε τέτοια επιφάνεια χρησιμοποιήθηκε από τους συμπολίτες μας στη διάρκεια της καραντίνας να απορρίψουν αυτά που κρατούσαν, που ήταν συνήθως πλαστικές συσκευασίες, καφέ, νερού, αναψυχτικών. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν μου κίνησε την περιέργεια. Και ως καθηγήτρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αναπληρώτρια καθηγήτρια, προσπαθώ να βρω νέες μεθόδους να προσεγγίσω και άλλες ομάδες του πληθυσμού για να υλοποιήσω το στόχο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, που είναι να ευαισθητοποιήσουμε όλους τους ανθρώπους στα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα του πλανήτη, ένα από τα οποία είναι και των στερεών απορριμμάτων, και να τους ενεργοποιήσουμε να γίνουν μέρος της λύσης. Μέρος της λύσης όμως και έτσι, με μια. Ναι, Μαριάννα μου, με μια διαδικασία την οποία ακολούθησες εσύ και βεβαίως με μια πορεία και με μια κατάσταση αρκετού διαστήματος την οποία βιώσαμε όλοι μας, θεωρούσαμε ότι αυτές οι κάποιες δικαιολογημένες έξοδοι από το σπίτι μας θα είχαν χαρακτήρα θετικό. Εμείς όμως βλέπουμε και την άλλη πλευρά, το πρόσημο του μετά. Πράγματι, όλα αυτά συνυπάρχουν στη ζωή. Δηλαδή, έβγαιναν οι συμπολίτες για σωματική άσκηση, όμως δυστυχώς δεν ήταν τόσο προσεκτικοί στις συσκευασίες και στα αντικείμενα που απέρριπταν, γιατί δεν ξέρω αν είχατε την ευκαιρία να δείτε πλάνα από τις φωτογραφίες τις οποίες έχω αναρτήσει εδώ στα κάγκελα του Ξενία. Ναι, χρησιμοποίησα αυτό τον εξωτερικό χώρο, επειδή βεβαίως για λόγους υγιεινής δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι σε εσωτερικό χώρο, αλλά και επειδή έτσι προκαλώ ένα δημόσιο διάλογο, προκαλώ ένα συλλογισμό στους περαστικούς να σκεφτούν τι δείχνουν αυτές οι φωτογραφίες και να σκεφτούν και τη δική τους συμπεριφορά στο θέμα των οικιακών απορριμμάτων. Και θέλω να σας δείξω εδώ πέρα, αυτό εδώ βλέπετε το αντικείμενο, κάποιος το έβαλε στον κορμό ενός δέντρου, αλμυρί και απέναντι ακριβώς. Εδώ δίπλα από ένα φυτό. Αυτό είναι ένα πλαστικό γάντικα, αλλά αυτό δεν ανακυκλώθηκε. Δυστυχώς η πανδημία μας φόρτωσε με πάρα πολλά έξτρα πλαστικά αντικείμενα. Τα γάντια, οι μάσκες, όλος αυτός ο εξοπλισμός στα ιατρικά κέντρα που πρέπει να αλλάζουν οι γιατροί πολλές φορές την ημέρα. Και έτσι λοιπόν πρέπει να προσπαθήσουμε λίγο να αντισταθμίσουμε το θέμα και να κάνουμε ανακύκλωση ή και να μειώσουμε τις συσκευασίες. Με αυτόν τον τρόπο και βεβαίως με το σημείο το οποίο προκαλείς και προσκαλείς τον κόσμο να βρεθεί μέχρι και τις 30 Ιουλίου σε μια ιδιαίτερη μορφή μιας έκθεσης γροθιάς, επιτρέψε μου να πω, και μερίδιο ευθύνης έχοντες όλοι εμείς, λίγο ή πολύ, περισσότερο ή λιγότερο, προσπαθείς να περάσεις ένα πιο γενικό μήνυμα μιας αλλαγής του τρόπου σκέψης ή επαναθεώρησης δεδομένων ζητημάτων και σεβασμού προς το περιβάλλον.
Ο στόχος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Ιωάννα μου, είναι να ενεργοποιηθούμε όλοι να συμμετάσχουμε στην επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων στο ατομικό μας επίπεδο ευθύνης. Uh-huh. Γιατί τα προβλήματα για να λυθούν χρειάζονται λύσεις και σε άλλα επίπεδα, σε εθνικό επίπεδο, θεσμικό κτλ. Όμως ένα μεγάλο μερίδιο μας αναλογεί και εμάς, τον καθένα μας, σε ατομικό επίπεδο, και αυτό, σε αυτό στοχεύω με αυτή μου την έκθεση. Λέγαμε και τα μυαλά στα κάγκελα, στην πραγματικότητα όμως και τα μάτια στα κάγκελα, να ανοίξει λίγο οριζοντάς μας και να αναθεωρήσουμε πολλά. Εξαιρετική η έκθεσή σου και η πρωτοβουλία σου όμως, και παρότι δεν ήξερα ότι το κομμάτι αυτό των κλικ και της απόδασης μέσω φωτογραφιών ήταν και χόμπι σου ή σίγουρα έχεις ταλέντο, βλέπουμε ότι τελικά ο φακός απόλυτα απορροφά το μέγεθος της κατάστασης. Η Ιωάννα μου, μας καλούν και στη βιβλιογραφία να βρούμε καινούριους μεθόδους για να πετύχουμε το σκοπό της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, και όπως είπαμε, ίσως γνωρίζετε όλοι πάρα πολλά επιτυχημένα προγράμματα που γίνονται στα σχολεία, αλλά τώρα πρέπει να απευθυνθούμε και σε μεγαλύτερες ομάδες πληθυσμού, mm-hmm. σε όλους εμάς, τους ενήλικες, τους γονείς, τους περαστικούς. Γι' αυτό διάλεξα αυτόν τον τρόπο να εκθέσω αυτές τις φωτογραφίες, και η φωτογραφία είναι ένα ισχυρό μέσο, γιατί μεταδίδει πολλά οπτικά μηνύματα και σκοπεύω να την χρησιμοποιήσω και στο μέλλον στα πλαίσια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, μιας διευρυμένης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που έχει βγει έξω από το εκπαιδευτικό σύστημα και προσπαθεί να βρει να συναντήσει και το ευρύ κοινό. Σε ευχαριστώ που μας αναδεικνύεις αυτή την προσπάθεια, γιατί για να λύσουμε τα περιβαλλοντικά προβλήματα μόνοι μας δεν μπορούμε, ούτε εμείς στο πανεπιστήμιο, ούτε οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία, ούτε και εσείς που έχετε τις εκπομπές και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πρέπει να συνεργαστούμε mm-hmm. όλοι, και το γεγονός ότι μας ανέδειξε σήμερα μου δίνει και εμένα ελπίδα ότι θα καταφέρουμε αυτή τη συνεργασία να την εδραιώσουμε. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το θεωρώ χρέος και ευθύνη μας, και βεβαίως με κοινωνικό μήνυμα, αλλά με ένα μήνυμα το οποίο είναι συλλογικό αποτέλεσμα όταν έρθει και αλλάζει τη δική μας ζωή όλων, ιδίως όταν μιλάμε για τη δημόσια υγεία. Μαριάννα μου, πολλά ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Βλέπουμε μέχρι και τις 30 Ιουλίου για τον κόσμο ο οποίος θέλει να επισκεφθεί και βεβαίως να συνομιλήσει, αλλά και να προβληματιστεί κυρίως για το τι κάνουμε και τι μερίδιο ευθύνης φέρουμε. Να είσαι πάντα καλά. Καλό καλοκαίρι, καλή συνέχεια. Καλό καλοκαίρι και καλό μεσημέρι.